και κύριοι, καλησπέρα σας. Με το θέμα του ηλεκτρονικού φακελώματος θα ασχοληθούμε απόψε σε αυτήν την έκτακτη εκπομπή της Τηλετώρα, αν και η διάρκεια της πρέπει να πούμε ότι είναι περιορισμένη από την αρχή. Καλεσμένοι μου στη σημερινή εκπομπή είναι οι εκπρόσωποι του Ελληνοορθόδοξου Κινήματος Σωτηρίας, Ανδρέας Λύρας και Γεώργιος Μαρκουλάτος. Να τους καλωσορίσουμε στο στούντιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, το λέμε αυτό από την αρχή, αλλά τουλάχιστον θα προλάβουμε να κάνουμε μία ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα και καταρχήν να ξεκινήσουμε από τις κινητοποιήσεις που έχετε. Αύριο θα πραγματοποιήσετε μια πορεία, αύριο Κυριακή 26 Μαρτίου, η οποία θα γίνει στο πεδίο του Άρεως και μετά θα κατευθυνθείτε προς τη Βουλή. Και καταρχήν, για ποιο λόγο γίνονται αυτές οι κινητοποιήσεις? Νομίζω ότι είναι το βασικό. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που για δεύτερη φορά μας δέχεστε στο κανάλι σας, που είναι πάρα πολύ ευγενικό εκ μέρους σας και οπωσδήποτε μας δίνετε ευκαιρία να πούμε δύο ακόμα λόγια. Η αυριανή συγκέντρωση στο πεδίο του Άρεως στις 3 η ώρα το μεσημέρι. 3 η ώρα το μεσημέρι. 3 η ώρα το μεσημέρι, όπως λέμε στην πρόσκληση. Ναι. Έχει ένα μεγάλο σκοπό. Την επιστροφή από το σημείο που έχουμε ξεφύγει σαν Έλληνες, την πνευματική θα λέγαμε αναγέννηση, γι' αυτό και το κίνημα λέγεται Ελληνοορθόδοξο κίνημα, επειδή στηρίζεται στην Ελλάδα και στην Ορθοδοξία. Σε αυτά τα δύο δοκιμασμένα σκέλη και τις έννοιες που μέσα στα 2.000 χρόνια έχουν αποδείξει ότι είναι τα βασικά θεμέλια και για το έθνος και για τη χριστιανική οικογένεια. Ωραία. Αύριο λοιπόν της Σταυροπροσκυνήσεως προσκυνούμε. Σημαντικό αυτό. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Προσκυνούμε τον Τίμιο και Ζώπιο Σταυρό, το σύμβολο της απολυτρώσεως του ανθρώπου, γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει «Κηρύσσομεν Ιησούν και τούτων εσταυρωμένων», ο οποίος μας ανοίγει τον δρόμο προς την Βασιλεία των Ουρανών και την ένωσή μας με τον Θεό. Διότι λέει κάπου, επειδή οι άνθρωποι ούχε δοκίμασαν, δεν εμπόρεσαν δια της σοφίας να έρθουν σε επίγνωση Θεού, ευδόκησε ο Θεός δια της μορίας του κηρύγματος, δηλαδή Ιησούν και τούτων εσταυρωμένων, να ενωθεί με τον Θεό. Είναι δηλαδή ο Σταυρός το σημείο της ταπεινοφροσύνης. Μάλιστα. Γι' αυτό προσκυνούμε το Σταυρό και καλούμε αύριο τους πάντας να υποταχθούμε εις τον μόνον αληθινόν Θεό, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν, τον σαρκοθέντα Υιόν και Λόγων του Θεού, και να αποτρέψουμε πάσαν αντίχριστο και σκοτεινή επίθεση που έρχεται να μας στερήσει την ελευθερία με το ηλεκτρονικό φακέλωμα και να μας υποβιβάσει και να μας κάνει αιχμαλώτους εκείνης της επιστήμης που ξεπέρασε τα όρια και προσπαθεί δια της γνώσεως να φτάσει τον Θεό. Πράγμα δύνατο και ακατόρθωτο. Στις αυριανές αυτές κινητοποιήσεις, κύριε Μαρκουλάτο, για να έρθω και σε εσάς, θα συμμετάσχουν και κάποια άλλα χριστιανικά σωματεία εκτός από το Ελληνοορθόδοξο Κίνημα Σωτηρίας? Ναι, είναι ένα γενικό κάλεσμα και χριστιανικών σωματείων και επαγγελματικών φορέων και αυτής της Εκκλησίας. Το κάλεσμα βέβαια κινείται μέσα σε αυτήν την πορεία των αγώνων, κατά κάποιον τρόπο είναι ομοχλός το Ελληνοορθόδοξο Κίνημα, επειδή πρώτο έλαχε να πάρει αυτό το μήνυμα των καιρών και να αντιδράσει με τον δικό του ασθενή βέβαια κατά το ανθρώπινο τρόπο, αλλά πάρα πολύ δυνατό με την βοήθεια και τη συνεργία της Θείας Χάριτος. Και θέλω αυτήν την ώρα να πω στον λαό του Λεκανοπεδίου ότι πρέπει να αναπληρώσει όλες αυτές τις χιλιάδες που θα έρχονται από την Βόρειο Ελλάδα και δυστυχώς με τα τελευταία γεγονότα θα εμποδιστούν. Από Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Οι κινητοποίησεις θα είχαν παλαϊκό χαρακτήρα. Ναι, είχαν παλαϊκό χαρακτήρα, όπου το Ελληνοορθόδοξο κίνημα έχει και πολύ μεγάλη δύναμη. Και έρχονται σε όλες τις συγκεντρώσεις από τα μέρη αυτά. Γι' αυτό κάνω μια έκκληση και σε κλήρο και σε λαό του Λεκανοπεδίου. Και αν κάποιος ήταν αμφιταλαντευόμενος και έλεγε να πάω, θα είναι πολύ ο κόσμος, δεν βαριέσαι, δεν πειράζει, και αν δεν πάω κι εγώ. Επειδή υπάρχει αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα και χιλιάδες άνθρωποι, χριστιανοί που ήταν ήδη αποφασισμένοι και ήταν έτοιμοι να κατέβουν, ενδεχομένως να εμποδιστούν, δεν ξέρουμε τι θα γίνει εις τέλος, να είναι πιο έντονη
και με περισσότερη δύναμη και αποφασιστικότητα η συμμετοχή στο λεκανοπέδιο. Και θα συμπλήρωνα για να καταλάβουν οι τηλεθεατέ πόσο σημαντικό και σπουδαίο είναι αυτό το πράγμα που δεν το ολοκλήρωσα στην περασμένη τηλεοπτική που είχαμε συνάντηση, γιατί είχα πει ότι έχει λεχθεί από τεχνοκράτες, από αυτούς που ασχολούνται με την τεχνολογία των κομπιούτερ, ότι εάν ο Χίτλερ είχε τα σημερινά μέσα, δηλαδή αυτό το ηλεκτρονικό φακέλωμα, δεν θα έμενε κατά περίπτωση. Κυνήγαγε Εβραίους, δεν θα έμενε κανένας Εβραίος. Αύριο δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο επόμενος Χίτλερ. Και αν είναι πέρα από κάθε Χίτλερ αυτός ο Αντίχριστος, δεν ξέρουμε ποιους θα βάλει στο στόχαστρο και εάν ανθρωπίνος βέβαια θα μπορέσει να ξεφύγει κανείς. Μια δική μου παρέμβαση μόνο, ότι το φακέλωμα ούτως ή άλλως δεν το γλιτώνουμε, γιατί έχουμε και την εφορία στη μέση, η οποία μας φακελώνει και εκεί κατά περίπτωση. Ακούστε, έτσι δεν είναι, κύριε Λύρα? Ακούστε να δείτε. Ναι. Εμείς δεν θέλουμε αυτή τη στιγμή την προσκύνηση, όπως λέει η Αποκάλυψη, του θηρίου και της εικόνας του θηρίου. Τι εννοούμε με αυτό? Δεν θέλουμε να φύγουμε από την ελευθερία που μας δίνει ο Κύριος. Διότι όπου πνεύμα Κυρίου, εκεί η ελευθερία. Σήμερα βλέπουμε ένα κράτος δυναστικός να θέλει να μας βγάλει από μια τάξη πραγμάτων που έχουμε συνηθίσει, την ελευθερία μας, και να μας επιβάλλει μέσω του ηλεκτρονικού φακελώματος να κάνουμε όλες τις ενεργείες μας. Και ταυτότητα να πάρουμε κλπ. Η εφορία μπορεί να εφαρμόσει την τεχνολογία και να κάνει ό,τι θέλει. Και κάθε υπηρεσία. Δεν είμαστε αντίθετοι προς τεχνολογία. Όμως εμείς δεν θα γίνουμε ζωάκια και δούλοι να συνδεθούμε με ένα σημάδι. Δηλαδή ο αριθμός είναι που σας ενοχλεί, το 666. Δεν είναι μόνο ο αριθμός, είναι και η σύνδεση της ζωής μας με το κομπιούτερ. Είναι και η σύνδεση. Και το πρώτο βήμα γίνεται με την ταυτότητα. Για να επακολουθήσω, όπως λέει και η Αποκάλυψη, το σώμα. Όταν λοιπόν... Έχει ψηφιστεί ο συγκεκριμένος νόμος αυτή τη στιγμή? Βεβαίως. Ο νόμος 1599 το 86 είναι η βάση. Έχει ψηφιστεί το 86. Έχει ψηφιστεί. Και δεν έχει εφαρμοστεί όμως, λόγω των αντιδράσεων κλήρου και λαού και των προσπαθειών που έκανε το Ελληνοορθόδοξο κίνημα από το 1986 στα προπήλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Μαρκουλάτο, εσάς έχετε κάποιες πληροφορίες ίσως ότι εκτός από την ταυτότητα ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή η πολιτεία να εφαρμόσει το 666 και σε κάποια άλλα πράγματα, αν θέλετε? Οπωσδήποτε. Στη κοινωνική ασφάλιση, ναι, κάτω ακριβώς, ακριβώς, ναι. Το πιο επίκαιρο θέμα είναι η κάρτα κοινωνικής ασφάλισης, η οποία κάρτα έχει τον ενιαίο κωδικό αριθμό με άλλο όνομα. Αυτός ο ενιαίος κωδικός αριθμός που λέγεται ΑΜΚΑ είναι ο δευτερότοκος αδελφός του ΕΚΑΜ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χωρίς να ρωτήσουν κανέναν τον εφαρμόζουν και τον εφαρμόζουν και εκ νόμος. Δηλαδή ο νόμος που προβλέπει τον ΕΚΑΜ προβλέπει και την ψήφιση εταίρου νόμου δια την προστασία των πολιτών από τις αυτερεσίες του ΕΚΑΜ. Τώρα εν σιωπή εφαρμόζουν τον ΑΜΚΑ χωρίς να ρωτήσουν κανέναν και χωρίς να υπάρχει η νομική κάλυψη και η προϋπόθεση σε αυτή, ενώ είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν είχαμε κάποιο χρόνο στο εξώδικο που στείλαμε και στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών. Και εξώδικο, ναι, ναι, ναι. Και πότε ακριβώς έγινε αυτό? Αυτό έχει γίνει προ 22 του μηνός. Και στο Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών και στον ΟΓΑ και στο ΙΚΑ, εκεί θεμελιώνουμε και αποκαλύπτεται η αντιφατική κατάσταση, διότι και η συμπολίτευση όταν ή το αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση όταν ήταν συμπολίτευση έχουν καταδικάσει τον ΕΚΑΜ και έχουν αποκαλύψει ότι υπάρχει και ο μυστικός αριθμός, ο αριθμός αυτός, ο επικίνδυνος που μας ξεβαφτίζει, εφόσον ενσυνείδητα, και τώρα όλοι το γνωρίζουμε, θα γίνει αποδεκτός για την οποιαδήποτε βιωτική ή άλλη βιωματική και εξυπηρέτηση για την καθημερινή μας ζωή. Κύριε Μαρκουλάτο, κύριε Λύρα, δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεση. Τελειώνω εγώ. Ναι, ναι. Με ένα λόγο, εκεί που θέλουμε να προσθέσουμε, ο σκοπός της αυριανής συγκεντρώσεως είναι να καλέσουμε τον ελληνικό λαό
γρήγορα, εντάχει, πρόκαιρου να εγερθεί, διότι κάτω από τις λεγόμενες δήθεν συνταγματικές διαδικασίες και τον κοινοβουλευτισμό ετοιμάζεται δια του ηλεκτρονικού φακελώματος η μεγαλύτερη και πιο στιγμή δικτατορία που έχει γνωρίσει η ανθρωπότητα. Αυτά αναφέρονται στην αποκάλυψη, τα σημάδια είναι, τα βλέπουμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε αυτήν την σκλαβιά η οποία είναι και πανανθρώπινη με μεγάλες δυνάμεις και στον οικονομικό και πολιτικό και κοινωνικό τομέα. Η Ελλάδα όμως δεν πρέπει να προσκυνήσει ούτε αντίχριστο, ούτε να πάρει ταυτότητες ηλεκτρονικές, ούτε να επανέλθουμε στη δουλειά. Είμαστε οι απόγονοι των ηρωικών μας προγόνων. Πρέπει να κλείσουμε λιπάμαι, δεν έχω άλλο χρόνο. Εγώ επειδή δεν ήμουν ευγενής στην αρχή και δεν ευχαρίστησα για αυτήν την φιλοξενία, θέλω να ευχαριστήσω αλλά και θέλω να πω στους φίλους τηλεθεατάς ότι τους περιμένουμε σε ένα ραντεβού αναστάσεως 3 η ώρα στο πεδίο του Άρεως. Μάλιστα. Και εκεί, σε αυτό το σημείο, θα ακουστούν αυτά που λόγω ελλείψεως χρόνου δεν μπορούν να ακουστούν. Ωραία, λοιπόν, να σας ευχαριστούμε και εμείς. Και εμείς ευχαριστούμε και ελπίζουμε πάλι να σας ξαναδούμε. Φίλες και φίλοι, να κλείσουμε την έκτακτη αυτή εκπομπή σε αυτό το σημείο και να σας υπενθυμίσουμε βεβαίως ότι ακολουθεί αμέσως τώρα η εκπομπή Αντίλογος με τον κύριο Κώστα Χατζηδάκη. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.